Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Εδώ έχετε έρθει ως μάρτυρα σε μια εξεταστική επιτροπή που διερευνά συγκεκριμένα πράγματα πέρα από τα αίτια πρόκλησης του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών και πού πήγαν τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δόθηκαν για τον εξυγχρονισμό του ελληνικού σιδηρόδρομου. Κύριε Υπουργέ, εσείς αναλάβατε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την περίοδο 2013-2015. Σωστό ή λάθος? Το δεύτερο εξάμηνο του 2013. 1 Ιουλίου του 2013. Ήταν τέλος του 2014. Μάλιστα. Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Και Δημάρ. Μάλιστα. Εσείς τότε προερχόσασταν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μας περιγράψετε, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι όταν αναλαμβάνετε καθήκοντα δείχνετε την επιμέλεια να ενημερώνεστε, να μας περιγράψετε σε τι κατάσταση ήταν το σιδηροδρομικό δίκτυο επί των ημερών που παραλάβατε την αρμοδιότητα του συγκεκριμένου Υπουργείου Υποδομών. Σε τι κατάσταση το βρήκατε? Σε κατάσταση, το είπα κύριε Σαράκη προηγουμένως, το κατέθεσα, ήταν εν μέσω μνημονίων, δηλαδή ήταν στην καρδιά των μνημονιακών χρόνων. Υπήρχαν μετατάξεις χιλιάδων ατόμων εργαζομένων από τον ΟΣΕ. Δεν θυμάμαι πόσους ήταν, χιλιάδες άνθρωποι μετετάγησαν από τον ΟΣΕ. Υπήρχε πρόβλημα χρηματοδότησης, πολύ σοβαρό. Υπήρχαν οι καταστροφές, είχε καταστραφεί όλο το δίκτυο σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, αποκλοπές, δολιοφθορές, καταστροφές, φθορές κλπ. Και υπήρχε θέμα ασφάλειας συνολικά και δυσλειτουργικότητας. Γι' αυτό είπα ότι υπήρχαν μικρά, σποραδικά μικρά ατυχήματα, μικροί εκτροχιασμοί, και γι' αυτό το λόγο κάθε 20-30 μέρες, το λέω για τρίτη φορά, επιχειρούσα να κρατώ σε επαγρύπνηση τους υφισταμένους μου στα νομικά πρόσωπα, δηλαδή τους προέδρους των ΟΣΕ, ΕργοΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ κλπ, προκειμένου να προσέχουν πάρα πολύ τα θέματα ασφάλειας, να πηγαίνουν σιγά σιγά για να μην έχουμε ατυχήματα. Βρήκατε λοιπόν ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο ήταν σε άθλια κατάσταση όπως λέτε και επικίνδυνο για την ασφάλεια μετακίνησης των πολιτών. Κύριε Υπουργέ, είπατε προηγούμενα ότι πράγματι οι συμβάσεις εκπληρώθησαν, έγιναν τα έργα, και θα ήθελα να μας πείτε, αφού διατελέσατε υπουργό στο συγκεκριμένο Υπουργείο, ποια ήταν η χρονική περίοδος που υπήρχε λειτουργικότητα, πλήρης λειτουργικότητα των συστημάτων ασφαλείας, δηλαδή τόσο της σηματοδότησης όσο και της τηλεδιοίκησης, πότε λειτουργήσαν στον άξονα Αθήνα-Ιδωμένη αυτά τα συστήματα και από πότε άρχισε η καταστροφή? Μπορείτε να παραλάβετε, παρακαλώ, γιατί... Είπατε προηγούμενα ότι ναι, έγιναν συμβάσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν, έγιναν τα έργα τόσο της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης, γιατί για να καταστραφεί η τηλεδιοίκηση προϋποθέτει ότι κάποτε υπήρχε. Πότε λοιπόν λειτουργήσε η σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Ιδωμένη, αφού πότε, σε ποια περίοδο? Κοιτάξτε, τα έργα αυτά έγιναν σε 20 χρόνια, σε 2 δεκαετίες. Ήταν τμηματικές συμβάσεις, άρα λειτουργούσαν τμηματικά. Εγώ σας ρωτώ, εάν λειτουργήσε έστω κάποια περίοδο συνολικά στο δίκτυο η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση. Αποσπασματική λειτουργία δεν σημαίνει ασφαλής άξονας. Ακριβώς. Το να είναι Αθήνα Λαμία ασφαλής η διαδρομή, από εκεί και μετά μέχρι το Δομοκό, αν δεν είναι, δεν σημαίνει ότι η διαδρομή Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι ασφαλής. Κύριε Σαράκη, δύο τμήματα του δικτύου, χοντρικά σας λέω, από τα Καμένα λίγο πιο πέρα από την Ινώη μέχρι και το Δομοκό, ουσιαστικά το δίκτυο ήταν εγκατελειμμένο. Είχε πτωχεύσει η εταιρεία, είπατε. Ακριβώς, η εταιρεία. Και μετά... Ποιος ευθύνεται γι' αυτό, ποια εταιρεία ήταν, ξέρετε? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμόσαστε. Ούτε διαχειρίστηκα, δεν τα διαχειρίστηκα αυτά τα πράγματα. Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι δεν λειτουργούσαν εκεί τμήματα. Άρα δεν λειτουργήσε ποτέ στο σύνολό της η σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στην Πατρίδα μας. Όταν θα ξεκινούσε η 717 να λειτουργήσει, να υλοποιηθεί, ταυτόχρονα πια υπήρχε αναγέννηση των δύο εργολαβιών των μεγάλων, δηλαδή του Καλλινδρόμου, Καμένα Βούρλα και Δομοκός, και πλέον θα υπήρχε ένα δίκτυο σύγχρονο, το οποίο θα είχε με την 717 και σύγχρονη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση. Κύριε Υπουργέ, τώρα μας λέτε κάτι διαφορετικό από ό,τι είπατε πριν. Δηλαδή θα λειτουργούσε, λειτουργήσε ποτέ το έργο, η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση συνολικά ενιαία στον άξονα Αθήνα Ιδωμένη, έστω αφού στον άξονα ότι... Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σας εξηγώ ότι ποτέ. Χιλιόμετρα... Ενιαία ποτέ. Ενιαία ποτέ. Ποτέ. Πάμε. Από πότε ξεκίνησαν τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης ώστε να αναβαθμιστεί και να εξυγχρονιστεί το σιδηροδρομικό δίκτυο στην πατρίδα μας, από πότε άρχισαν να δίδονται κονδύλια και αν γνωρίζετε σε αυτά τα 20 χρόνια που είπατε πόσα δισεκατομμύρια δόθηκαν για το συγκεκριμένο έργο. Δεν γνωρίζετε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε το άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Υπουργέ, όταν λοιπόν παραλάβατε, όπως μας είπατε, ένα κατεστραμμένο δίκτυο, μπορείτε, μας είπατε ότι πού οφειλόταν η καταστροφή του. Σε δολιοφθορείς. Τι εννοείτε δολιοφθορείς? Κλοπές, κύριε. Κλοπές. Ερευνήσατε ποτέ, οι κλοπές υλικού. Σωστά. Ερευνήσατε ποτέ εάν οι προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου που προμήθευαν το υλικό υποκρύπτονταν πίσω από αυτή την οργάνωση και την εκτέλεση του αδικήματος κλοπών υλικού που αποτελούσε τροχοπέδι στην ομαλή λειτουργία και στην ασφαλή μετακίνηση των επιβατών στον άξονα, στο συνδρομικό δίκτυο? Αυτό που ερεύνησα για ένα χρονικό διάστημα όσο ήμουν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη το 10 για ένα χρόνο ήταν να εξαρθρώσουμε κάποιες εγκληματικές οργανώσεις που έκλεβαν συστηματικά αυτό το χαλκό, ξέρετε, που... Λοιπόν, και τον κλέβουν. Αυτό έκανα. Μάλιστα. Είχατε διαπιστώσει επί των ημερών σας άλλου είδους κακοδιαχείριση, θέματα διαφθοράς να υπήρχαν μέσα στο ΟΣΕ? Δηλαδή, εάν υπήρχε κλοπή καυσίμων, εάν υπήρχαν μαύρα βαγόνια, όπως μας είπε ο κύριος Ρέπας, αν υπήρχαν βαγόνια φαντάσματα, δηλαδή βαγόνια τα οποία δεν δήλωναν το εμπόρευμά τους, διαπιστώσατε φαινόμενα διαφθοράς να υπήρχαν μέσα στον ΟΣΕ επί των ημερών σας? Όχι, όχι κύριε Σαράκη, απλά ήταν μια εποχή όπου πραγματικά υπήρχε ένα πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολο και δυσάρεστο κλίμα στον ΟΣΕ λόγω των μεγάλων μετακινήσεων του προσωπικού που υπήρχε και λόγω των προβλημάτων ασφάλειας που υπήρχαν και λόγω της ουσιαστικά της ελλιπούς ή της ανύπαρξης χρηματοδότησης. Επισημαίνετε και το λέτε για άλλη μία φορά ότι ο νόμος 3891 του 2010 που θεσμοθετήθηκε, αν θέλετε, εν ονόματι της αναδιοργάνωσης του ΟΣΕ, η μετατάξεις, δηλαδή η μείωση του προσωπικού, με την μείωση του προσωπικού δημιουργήθηκαν πρόβλημα στην έμπριθμη λειτουργία του, σωστά? Ασφαλώς δημιουργήθηκαν. Το 2010... Δημιουργήθηκαν προβλήματα γιατί ακριβώς ήταν ένα σοκ αυτό. Έγινε πολύ γρήγορα. Γιατί έγινε? Γιατί σας ρωτώ, το 2010, όπως και το 2013, ήσασταν μέλος της κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια απόφαση η οποία ήταν πρωτοβουλία κυβερνητική του ΠΑΣΟΚ. Υπερψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία. Περιέργως, γιατί η κυβέρνηση του 2010, γιατί αναζητούμε ευθύνες? Αφού λοιπόν στην κακή λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού, να δούμε ποιοι νομοθέτησαν για να μειωθεί το προσωπικό. Εσείς λοιπόν που συμμετείχατε με κεντρικό ρόλο στην κυβέρνηση το 2010, ποιος ήταν ο στόχος της κυβέρνησης, γιατί ήθελε να μειώσει το προσωπικό? Επαναλαμβάνω, δεν ήταν μόνο το προσωπικό. Ναι, αλλά το προσωπικό... Δεν ήταν μόνο το προσωπικό. Υπήρχαν θέματα χρηματοδότησης, υπήρχαν θέματα, πολύ σοβαρά θέματα συντήρησης του δικτύου.
Ήταν νόμιμα, κύριε Υπουργέ, να δίνονται επιχορηγήσεις κρατικές στον ΟΣΕ? Η Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρούσε σύνομο ή κάποια στιγμή θεωρήθηκαν ότι ήταν και παράνομες οι επιχορηγήσεις που δίνονταν στον ΟΣΕ? Δεν ξέρω λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Δεν ξέρετε. Κύριε Υπουργέ, θέλουμε, γιατί έχει σημασία εδώ να δούμε πού πήγαν τα χρήματα από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και γιατί δεν αποκτήσαμε βάσει των κονδυλίων που δόθηκαν ένα σύγχρονο και ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο. Δηλαδή, να σας το πω απλά, για να συνεννοούμαστε, γιατί νομίζω καταλαβαινόμαστε, μιλάμε την ίδια γλώσσα, υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά στο δημόσιο βίο. Κάποιοι τα φάγανε και θυσιάσανε την ασφάλεια των πολιτών και δεν έχουμε σιδηροδρομικό δίκτυο. Επί των ημερών σας, ποιες συμβάσεις έτρεχαν για σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση? Καμία, επαναλαμβάνω, η 717. Ετοιμάστηκε και υπεγράφει στο τέλος της θητείας μου, ναι, από την Εργοσέ. Οι υπόλοιπες, αυτό που έγινε επί θητείας μου ήταν ότι αναγεννήθηκαν οι καταργηθήσεις συμβάσεις από τις πτωχευμένες εταιρείες και έτσι έγινε το καλύνδρομο και λειτουργεί πια σήμερα και ο δομοκός. Κύριε Υπουργέ, τι εννοώ? Ότι από τη στιγμή που είχαν υπογραφεί συμβάσεις μεταξύ της ελληνικής πολιτείας και διάφορων πολυεθνικών εταιριών και οι οποίες είχαν δημιουργήσει κοινοπραξίες με ελληνικές εταιρείες για να εκτελέσουν τα έργα εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας για τη σηματοδότηση, φωτοδότηση και τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό μας δίκτυο, αυτές δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, δεν παραδόθησαν ποτέ αυτά τα έργα. Σωστά. Ποια έργα λέτε? Τα έργα για τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου Αθήνας Ιδωμένης. Αναφέρεστε στην 7, τα παλιά. Όχι, παλαιότερες. Έτσι. Δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, δεν παρελήφθησαν ποτέ τα έργα. Πολλές ολοκληρώθηκαν, αλλά... Τμηματικές. Προσέξτε. Τμηματικές. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα που το ερευνούμε. Γιατί σε μια μικρή χώρα όπως είναι η πατρίδα μας, σε όχι ένα πολύ με έναν μεγάλο άξονα, δεν είμαστε ένα μεγάλο κράτος, έγιναν τμηματικές αναθέσεις των έργων. Η απάντηση είναι απλή. Η απάντηση... Να ικανοποιηθούν πολλοί εργολάβοι? Όχι, όχι, όχι. Τι? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Η χρηματοδότηση γινόταν διαχρονικά με βάση τα κοινοτικά πλαίσια. Και κάθε φορά χρηματοδοτούνταν έργα και του σιδηροδρόμου, όπως και όλα τα άλλα τα έργα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η καθαρή απάντηση. Όχι. Δεν μπορεί να είναι απάντηση. Γιατί δεν ανέλαβε μία εταιρεία το σύνολο το έργο, δηλαδή και τη σιδηροδρομική γραμμή και την εγκατάσταση των συστημάτων, των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, και ήτανε πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να χωρίζει τον άξονα σε διάφορα τμήματα και μάλιστα να εγκαθίστανται εργολαβίες οι οποίες χρησιμοποιούσαν διαφορετικά συστήματα και με αποτέλεσμα όταν δεν μπόρεσαν ποτέ να γίνουν συμβατά και να λειτουργήσουν στο σύνολο. Να συγκαλυφθεί η Επιτροπή, η αρμόδια Επιτροπή, να κουβεντιαστούν όλα αυτά τα θέματα, διότι η χρηματοδοτήση, επαναλαμβάνω, γινότανε με βάση τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Δεν ήρθαν κάποια στιγμή όλα τα χρήματα στην Ελλάδα για το σιδηρόδρομο. Ήρθαν μέσα σε 20-30 χρόνια. Ναι, τα πήραμε τα χρήματα. Λοιπόν, και κάθε φορά γινότανε με βάση τις απορροφήσεις. Κύριε Υπουργέ, απορροφήθηκαν τα χρήματα? Όπως ό,τι ακριβώς έγινε στις συμβάσεις, και αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, μήπως δεν μας δόθηκαν και δεν έγινε ο σιδηρόδρομος? Αν θέλετε ενημέρωση γι' αυτό. Προσέξτε. Όχι, εγώ ρωτάω εσάς. Ακούστε με, ναι. Να σας πω αμέσως. Αν θέλετε ενημέρωση για το πώς εξελίχθηκε το σιδηροδρομικό έργο στη χώρα και οι χρηματοδοτήσεις, δεν έχετε παρά να συγκαλέσετε την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, να έρθουν οι αρμόδιοι υπουργοί και οι αρμόδιες υπηρεσίες να καταθέσουν. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω ευθέως. Ναι. Τα χρήματα δόθησαν στην ελληνική πολιτεία. Έργα δεν έγιναν. Ποιοι τα φάγαν τα χρήματα, ξέρετε? Εργολάβοι? Πολιτικοί? Ως τι με ρωτάτε, ως μάρτυρα με ρωτάτε τώρα? Βεβαίως και ως μάρτυρα. Ποιο να ρωτήσω? Λοιπόν, δεν μπορώ να σας απαντήσω για το σύνολο της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων στη χώρα. Λοιπόν, έχουμε όμως ένα δεδομένο. Δόθησαν δισεκατομμύρια, έργα δεν έγινε, το έργο δεν έγινε ποτέ. Αποτέλεσμα ήταν να θυσιαστούν τόσοι άνθρωποι εξαιτίας της ανικανότητας ή της διαφθοράς στην ελληνική πολιτεία.
και πρέπει να βρούμε πού πήγαν τα χρήματα, γιατί δεν έγιναν τα έργα. Κάποιος δεν πρέπει να λογοδοτήσει. Εάν δεν ξέρουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι, αυτοί οι οποίοι επόπτευαν και είχαν την ευθύνη, ποιος να ξέρει, κύριε Υπουργέ? Λοιπόν, ακούστε. Σε ό,τι αφορά τη θητεία μου, προκηρύχθηκαν τα έργα και τα οποία γίνανε τελικά. Ποια προκηρύξατε και ποια έγιναν? Στην Πάτρα, εκεί που είχε εγκαταλειφθεί από εταιρεία, στη Ροδοδάφνη, στην περιοχή Ροδοδάφνη, 250 εκατομμύρια περίπου, στο Καλλίνδρομο και στο Δομοκό. Κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά το δίκτυο της Πάτρας, ακόμα μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί. Και η 717. Πάμε στην 717, γιατί εδώ είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Τι έρχεται να θεραπεύσει η 717, ποιο ήταν το ζητούμενο και έρχεται η ελληνική κυβέρνηση επί των ημερών σας και πηγαίνει σε μία σύμβαση την 717, ποιο ήταν το αντικείμενό της, για να το καταλάβουμε. Έχω πει 10 φορές αυτό. Ήταν δηλαδή να γίνει ανάταξη των συστημάτων. Απλώς για να το επαναλάβετε. Ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί να γίνει ανάταξη των συστημάτων, αφού δεν λειτουργήσαν ποτέ? Τι πρόβλημα ήταν στην πραγματικότητα? Τα συστήματα λειτουργήσαν ενιαία ποτέ. Με βάση τις συμβάσεις που έγιναν. Απλώς... Ακούστε, έπρεπε να λειτουργούν. Δεν λειτουργήσαν λοιπόν. Ποιο ήταν το πρόβλημα και δεν λειτουργούσαν? Αν θέλετε να μάθετε αν λειτουργούσαν τα συστήματα ή όχι, μπορείτε να ανατρέξετε και να μάθετε. Εγώ δεν το ξέρω αυτό και δεν θέλω. Αν δεν το ξέρει ο Υπουργός, αν δεν το ξέρει μετά από όσα έχουν συμβεί, εάν καλείστε σε μια επιτροπή, ποιος το ξέρει, μπορείτε να μας πείτε? Αν με ακούστε. Αν με ακούστε, εγώ παρέλαβα το δεύτερο εξάμεινο το 2013. Και είπατε ότι ήταν κατεστραμμένο. Από το 2010, άνθρωποι της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ αποτύπωσαν τις καταστροφές και τις κλοπές και τις φθορές και τις μη λειτουργούσες συσκευές, τα συνέθεσαν αυτά σε ένα σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών, μετά τα συνέθεσαν σε ένα σχέδιο τευχών δημοπράτησης και προκήρυξαν το έργο. Επί 3 χρόνια προετοιμαζόταν το έργο, εγώ το βρήκα έτοιμο και προκηρύχθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ του έργου. Αυτά. Μάλιστα. Από το ηλεκτρικό συνέδριο πέρασε, εγκρίθηκε. Απολύτως. Και από τη Βουλή. Την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά. Με τη μία πέρασε από το ηλεκτρικό συνέδριο. Με τη μία. Ναι. Με τη μία. Γιατί έχω μία πληροφόρηση εγώ ότι δεν πέρασε με τη μία. Πρώτη. Με τη μία. Έγιναν μετά επανακαταθέσεις. Με τη μία. Η 717 που ξεκίνησε επί των ημερών σας, σήμερα που έχουμε 2024, έχει ολοκληρωθεί? Δεν το γνωρίζω ακριβώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μα δεν είπαμε ότι το δυστύχημα των Τεμπών έγινε γιατί δεν υπήρχε σηματοδότηση λέω, και την ευήγηση. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή που βρίσκεται το ζήτημα της 717 σήμερα. Στο ατύχημα που έγινε στα Τέμπη, η βάση της σύμβασης 717 έγινε πλέον, εκτελέστηκε το έργο? Ήταν να γίνει μέσα 2 χρόνια. Ξεκίνησε επί των ημερών, 13-15. Είμαστε στο έγινε το ατύχημα Φεβρουάριο του 23. Ξεκίνησε 1η Ιανουαρίου του 2015. Και είμαστε στο 2023 που χάνουν τη ζωή τους δεκάδες συμπολίτες μας. Γιατί δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση με αυτή τη... Παρόλο που υπεγράφει η σύμβαση 717 να γίνει ανάταξη όλων των προηγούμενων έτσι εγκαταστάσεων και συστημάτων. Πού πήγαν τα λεφτά, γιατί δεν έγινε το έργο, ξέρετε? Δεν και ποιοι ευθύνονται? Δεν γνωρίζω. Έφυγα από υπουργός... Πρώτου του 2015. Μα κύριε μάρτυρα, άλλη κυβέρνηση. Και θα ρωτήσετε τους επόμενους λοιπόν να σας απαντήσουν τι ακριβώς έγινε. Θα τους ρωτήσουμε. Εγώ ρωτάω εάν εσείς έχετε την ευαισθησία που επί των ημερών σας υπεγράφει μία σύμβαση. Και μάλιστα πρέπει να είναι μεγαλύτερη η ευαισθησία σας, γιατί έχουμε την επέμβαση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και ζητάει την άσκηση ποινικών διώξεων. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μία σύμβαση η οποία πλέον έχει ποινικό ενδιαφέρον. Και επειδή ακριβώς ως πολιτικός, ενεργός πολιτικός, μάχημος πολιτικός και μάλιστα σε διαφορετικές κυβερνήσεις και με διαφορετικά κόμματα με πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν έχετε την ευαισθησία, κύριε Χρυσογοίδη, να μας απαντήσετε ειλικρινώς εάν ξέρετε, εάν εκτελέστηκε η σύμβαση που υπογράφηκε επί των ημερών σας και γιατί δεν εκτελέστηκε. Όλοι ξέρουμε ότι δεν εκτελέστηκε. Από εκεί και πέρα, γιατί δεν εκτελέστηκε, δεν έχω γνώση των πραγματικών γεγονότων. Ως μάρτυρας καταθέτω εδώ. Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να καταθέσετε την αλήθεια, γιατί γνωρίζετε. Επαναλαμβάνω,
Ως πολίτης και πολιτικός ξέρω ότι δεν εφαρμόστηκε, δεν υλοποιήθηκε. Δεν ξέρω τα πραγματικά γεγονότα όμως που οδήγησαν σε αυτό. Συνεπώς, ως μάρτυρα σας λέω, δεν γνωρίζω. Από την πολιτική σας εμπειρία, η εκτίμησή σας, γιατί είχατε αναλάβει και ασχοληθεί με το συγκεκριμένο Υπουργείο, είδατε τα διέξοδα. Τι πιστεύετε ότι έγινε και δεν ολοκληρώθηκε το έργο της σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, και θα σας θέσω υπόψη σας και κάτι που λένε οι ειδικοί, ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί και ποτέ. Λοιπόν, δεν θέλω να καταθέσω γεγονότα τα οποία δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε γιατί δεν έγινε. Διεξάγεται ποινική έρευνα και η ποινική έρευνα θα δώσει απαντήσεις όπως πρέπει. Γιατί μιλάμε λέτε για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Λοιπόν, ναι. Επειδή όμως και η Βουλή, γι' αυτό είσαστε εδώ κύριε Υπουργέ, ως μάρτυρας, κάνει μια εξεταστική επιτροπή, έχει συγκροτήσει μια εξεταστική επιτροπή για να ερευνήσει γιατί δεν έχουμε σύγχρονο και ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο στην πατρίδα μας, παρόλο τα τεράστια ποσά που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είχαμε σαν αποτέλεσμα να μην είναι ασφαλές το δίκτυο και να έχουμε ένα τραγικό δυστύχημα με δεκάδες απώλειες ζωής. Μα μας λέει ότι δεν ξέρει, και αυτό είναι. Δεν ξέρει, λέει. Δεν ξέρει. Επειδή είπατε το ερευνά και η ελληνική δικαιοσύνη το ατύχημα των Ντεμπών, θα ήθελα την προσωπική σας άποψη στο γιατί η κυβέρνηση, την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία ανέλαβε να εξετάσει ένα πόρισμα, θέσπισε ακαταδίωκτο. Γιατί να έχουν ακαταδίωκτο? Αυτό να ρωτήσετε αυτόν που το έθεσε. Δεν γνωρίζω το θέμα. Όχι, εσείς εκπροσωπείτε την κυβέρνηση. Γνωρίζω, η κυβέρνησή σας το έθεσε. Δεν γνωρίζω ζητήματα στα οποία δεν εμπλέκομαι. Ναι. Καταθέτω ως μάρτυρες αυτό. Κύριε μάρτυρα, ένας υπουργός ή ένας πολιτικός, συγχωρέστε με, θα το κλείσουμε. Δεν στο δικό σας επίπεδο που έχετε περάσει από αυτό το πόστο. Τελευταία ερώτηση. Εντάξει, το δεν γνωρίζω. Έπρεπε, λυπάμαι ειλικρινά, δεν γνωρίζετε εσείς και ποιος γνωρίζει? Εντάξει, είναι η κρίση σας, ο Σταθμάρχης. Κύριε Σαράκη, ευχαριστώ. Όχι, η είναι κρίση μου, σας. Ακούστε, όλοι κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό. Εγώ περίμενα από τον Υπουργό να έχει τη δύναμη και το θάρρος να πει εδώ πράγματα, να συμβάλλει, αν θέλετε, σε αυτή την έρευνα που κάνουμε. Εντάξει, πού πήγαν τα δισεκατομμύρια, ποιοι τα φάγανε, και δεν έχουμε σιδηροδρομικό δίκτυο και είχαμε την απώλεια 57 συνανθρώπων μας και νέων ανθρώπων. Ο κύριος Δημητριάδης από τους Παρτιάτες.